Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παλιό μου άρθρο στην ελεύθερη ώρα. Το πρόβλημα του Ισλάμ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας από τη δεκαετία του 90 και μετά. Από το 90 και μετά ανοίξαν τα σύνορα και η Ελλάς καταλύστηκε από Ισλαμιστές. Στους περισσότερους τους φέρνουν οι Τούρκοι οι λαθρέμποροι με σκάφη. Η Ελλάδα έχει από το 1923 το πρόβλημα των μεγάλων Ισλαμικών, Τούρκικων και Τσιγκάνικων και Πομακικών μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη. Την Ανατολική Θράκη κατέχουν οι Τουρκομογγόλοι. Το κέντρο των Αθηνών, Σοβογλέου, Σαχανών, Γερανίου κτλ. Είναι γεμάτο μουσουλμάνους, πολλοί από τους οποίους είναι κακοποιά στοιχεία ή στην καλύτερη περίπτωση παράνομοι λαθρομετανάστες. Ποιος δεν θυμάται τον πολίτη που δολοφονείται για να παυκανούς για τη βίντεο κάμερα του, είτε νεαρή μυρτό στην Πάρο που τη βίασε και την έκανε φυτό ο Πακιστάνος. Η Ελλάς και η Κύπρος απειλείται από τις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο σχετικά με την ΑΟΣ, εναέρεση παραβάσεις του Αιγαίου και με διείσδυση παραχτώρων στη Δυτική Θράκη μας. Τα ελληνικά ΜΜΜ δεν δίνουν βάση στην απειλή από την Ανατολή. Πώς η Ιρανία για το όλα, Χεσμολά, στέλνουν πράκτορες σαν αυτό που συνήλθε το καλοκαίρι του 12 στη Λεμεσό, και πρόσφατα κι ένας άλλος. Το πώς οι ψευδοπαλαιστίνοι τρομοκράτες το παίζουν θύματα δήθεν, μιλάνε για κάποιο είδος κατοχή και προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα από ωφελείς Έλληνες για να αγοράσουν βόμβες. Η Παλαιστίνη δεν είναι τίποτα άλλο παράθυμα της Αλ-Κάιντα με προβιά ζητιά. Οι Παλαιστίνοι στηρίζονται από την Τουρκία και οι κατημερούχοι τρομοκράτες της Χαμάς, το Καλέρ Μεσέλ, το Σαλάχ Αρούρι, όχι μόνο έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία, αλλά την έχουν για βάση των δραστηριοτήτων τους. Κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, τα ΣΥΑΚΑΠΑΚΑ και η δίθεν πατριωτική ΧΑ στηρίζουν μέλη της Αλ-Κάιντα. Τα ελληνικά ΜΜΜ δεν αναφέρουν πως οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, Μαρονίτες, Κόπτες, Ασσύριοι, διώκονται από τους Ισλαμιστές. Ο ελληνοορθόδοξος χριστιανός Άραβας θρησκευτικός ηγέτης της Nazareth, Gabriel Nataf, απειλείται από μέλη της Χαμάς, φατάχτητο εκφράζεται στις φιλοβιτικές και φιλοβραϊκές απόψεις του. Ελάχιστα γνωστός στο ελληνικό κοινό είναι το έργο που προσφέρει ο πατέρας αυτός. Ποιος έχει ακούσει πως οι Χαμάς κατεδάφισαν τα ρήπια της αρχαίας ελληνικής αμπηγίας Ανθιδώνας? Ποιος γνωρίζει πως το Πακιστάν αναγνώρισε το ψευδοκράτος της Κύπρου? Ποιος γνωρίζει τις πραγματικές υποθέσεις του καναγιού Αλτζαζίρα και του Εμμύρια αφεντικού του? Ποιος γνωρίζει για τη σφαγή χριστιανών του Ζαταμούρ από Παλαιστίνης το 1976? Ποιος γνωρίζει για την πρόσφατη δολοφονία του αριστερού Ιταλού Βιτόριο Αριγόνη από μέλη της Χαμάς ή τη δολοφονία του Ιταλού ιερέα Ανδρέα Σαντόρο το 2006 από τους Γκρίζους Λίγκους στην κατεχόμενη τραπεζούντα? Ποιος σημάται την Παλαιστινιακή οργάνωση Απούνιταλ που έκανε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ελλάδα πολλές φορές με τις πλάτες του Πασόκ? Στο χαλιφάτο ISIS, παιδί της μουσουλμανικής αδερφότητας, δημιούργημαν κυρίως του Κάταρ και της Τουρκίας, έχει την Κύπρο, την Ελλάδα, μέχρι και την Σικελία και την Ισπανία στους χάρτες του χαλιφάτου τους. Τα ελληνικά ΜΜΜ και οι αριστεροί και οι ψευδοδεξοί κύκλοι μιλάνε για σιωνισμό δήθεν, χωρίς να γνωρίζουν καν τι αντιπροσωπεύει. Εσκεμμένα βρίσκουν ανύπαρκτους εχθρούς για να καλύψουν τους πραγματικούς εχθρούς που απειλούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Με το να βαφτίσουν Εβραίους διάφορους εχθρούς δήθεν, κύκλοι αυτοί σίγουρα δεν θα αναστήσουν αυτούς που δολοφονήθηκαν στο μετρό του Λονδίνου του 2005, στο σεισμό της Μαδρίτης του 2004, και αυτούς που δολοφονήθηκαν πριν λίγες μέρες στο Παρίσι από τους τζιχαντιστές ή πρόσφατα σε ένα καφέ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Γνωστός Έλληνας αντισημίτης εξέδωσε το βιβλίο «Αγώνας της Χεσμολάχ». Σίητες τρομοκράτες, χασισέμποροι του Λιβάνου, αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν και δεξιός πατριώτης δήθεν. 2009, η ΧΑ έκανε πορεία κατά του Σιμών Πέρες και του Χιού Πάρακ και υπέρ της χατιστών τρομοκρατών της Χαμάς. Επίσης, γνωστός δημοσιογράφος και Σαββίδης έκανε αντισημιτικά σχόλια και μιλούσε υπέρ της χατιστών τρομοκρατών της Χαμάς. Έβλεπαν το ερώτημα, αν έχει στέκει τους δεξίους, τους κομμουνιστές ή τους Έλληνες. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη ταξίδευσε για λίγες ώρες ο φιλέλληνας Ισλαμολόγος Μόρντεκαϊ Κέτρα, καθηγητής του Τελαβίβ, για να προειδοποιήσει τους φοιτητές για την απειλή του Ισλάμ και την υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων. Μόρντεκαϊ Κέτρα ανέφερε καθαρά στη διάλεξή του πως απειλείται η Ελλάς και η Κύπρος από το Ισλάμ. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, έχουμε αριστερούς και ψευδοπατριωτικούς κύκλους που προσδίδουν άσχετες και αιώλες κατηγορίες στους σιωνιστές με σκοπό να καλύψουν τους φόνους που κάνουν οι Ιρανοί πράκτορες στα μήκη της γης στην απόπειρα τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Τα ελληνικά ΜΜΜ δεν αναλύουν τι πάει να πει να πέσουν τα χέρια πυρηνικά όπλα στα χέρια αφεντικών Ισλαμιστών, ενώ άλλα κράτη αντιφαραντεύονται. Μόνο η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι αριστεροί και ψευδοπατριωτικοί κύκλοι στην Ελλάδα μπερδεύουν ονόματα, χρονολογίες και έννοιες εσκεμμένα. Οι ανθεληνικοί κύκλοι της αριστεράς και της δίθεν δεξιάς ζηλεύουν και προσάπτουν ψεύτικες κατηγορίες κατά των δυτικών φίλων μας. Όσων κάνουν αυτήν τη φθηνή προπαγάνδα, αν βαφτίζουν άσχετους για Εβραίους δίθεν, τόσο πιο ισχυρό γίνεται το Ισλάμ. Αν π.χ. οι ανθεληνικοί κύκλοι βαφτίζουν τον Μέγαν τη Σιμίτη Μουσταφά Κεμάλ Εβραίο δίθεν ή το σφαγέαν Εβραίο τον Λένιν για Εβραίο δίθεν, δεν θα πάψουν να σφάζουν κόσμο οι Ιρανοί στην Γεμένη, οι Άγιοι δεν θα πάψουν να σφάζουν τους Γαζιτίδες ή τους Ασσύριους ή τους Κούρδους στο Κοπάνι. Αν δεν πάψει η αντιδυτική και αντισημιτική παιδιάστικη προπαγάνδα, η Ελλάς θα γίνει μαριονέτα των Ισλαμιστών, των Κινέζων και των Ισλαμόφιλων Ρώσων. Αν δεν στηριχτεί ο άξονας Ελλάς, Κύπρος, Ζαΐρ και η Ελλάς δεν θα στραφεί προς τη δίκη όπου αμφίβολα ανοίγει και δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, η Κύπρος, η Θράκη και ένα μέρος του Αιγαίου χάνεται.
Αν συνεχιστεί η τωρινή κατάσταση, δυστυχώς οι Έλληνες θα είναι μειονότητα στο ίδιο τους το κράτος και θα κυριαρχούν αριθμητικά οι Ισλαμιστές. Δυστυχώς. Αυτά επικρατούν. Κομμουνισμός και ψευδοδεξιά. Ψόφα. Εκτελεστέντας από το καθεστώς των Αγιατόλλα στο Ιράν. Ποιος τα ξέρει αυτά? Ο Αλ Χουσέινι, ο Παλαιστίνιος ηγέτης μαζί με τον αδόλφο Χίτλερ, τον φίλο του. Ποιος τα ξέρει αυτά? Η Χαμάς εκτελεί πολίτες της στην Γάζα χωρίς δίκη. Η ISIS εκτελεί πολίτες, Άραβες.